Αύριο το απόγευμα στις 6.30 στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας βάλτε στο πρόγραμμά σας την παρακολούθηση μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που έχει να κάνει, φαινομενικά μπορεί να μην έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας. Έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας. Γιατί αν δεν έχει ήδη χτυπήσει τη δική σας πόρτα ένας απατεώνας, ένας παιδόφιλος, ένας άνθρωπος που θέλει όχι απλώς να σας εξαπατήσει αλλά να σας διασύρει, θα συμβεί. Αυτή δυστυχώς θα είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά μιας δυσάρεστης νέας κανονικότητας. Και αν την έχετε πατήσει, τότε δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα σας ξανασυμβεί. Δεν είναι αυτό που λέμε κόλληση κορονοϊό για κάνα δίμηνο ή σε ξένιαστος. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 6.30 με έναν ομιλητή, με έναν κύριο ομιλητή, τον διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Παπακώστα. Γεια σας κύριε Παπακώστα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα 24ωρο πριν την εκδήλωση, πριν αναχωρήσετε στον Βόλο, όπου θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Διότι αν δούμε τα στατιστικά, βλέπουμε ότι παγκοσμίως διωγγώνεται η εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Σας έλεγα πριν βγούμε στον αέρα τι ωραίο χαρτοφυλάκι ναι. Σας έχει τύχει. Αλλά φαντάζομαι είναι και μεγάλη πρόκληση. Θέλω να πω ότι όσο αλλάζει βαθμίδες ένας αστυνομικός, όσο ανεβαίνει στην κυριαρχία, το να του μπει μια τέτοια πρόκληση ενώπιον του, δύσκολα λέει όχι. Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι όσο αυξάνονται οι χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την περίοδο του COVID, αναγκαστήκαμε όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι να εργάζονται διαδικτυακά, μαθητές από ηλικία 4 ετών να παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακά. Όλη αυτή η αύξηση λοιπόν της χρήσης της τεχνολογίας δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους εγκληματίες του διαδικτύου. Να ξέρουμε ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και όσο η τεχνολογία χρησιμοποιείται για ωφέλιμο σκοπό, βλέπουμε πλέον να υλοποιούνται δράσεις κυβερνητικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 4ο και 5ο επίπεδο, αυτοματοποιημένες δηλαδή, εντελώς ολοκληρωμένες διαδικασίες. Δεν παρεμβαίνει η ανθρώπινο χέρι. Ακριβώς, δεν παρεμβαίνει κανένας. Η διαδικασία μας υλοποιείται. Γίνεται ένας σχεδιασμός και φεύγει μια εντολή. Έτσι. Σκεφτείτε τη φορολογική μας δήλωση. Ναι, την κάνουμε από το σπίτι μας, την καθαρίζουμε, την πληρώνουμε, δεν χρειάζεται να παρέμβει κανένας. Το ίδιο μπορεί να γίνει με μια σειρά άλλες δράσεις, εξυπηρετήσεις. Όλη αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας και όλα τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία χρησιμοποιούνται και από τους εγκληματίες. Άρα όλο αυτό που λέμε ότι είναι ευεργετικό για τη λειτουργία των κοινωνιών, για τον καθένα, για τις ομάδες, είναι το ίδιο όπλο που στρέφεται εναντίον μας. Ακριβώς, έτσι είναι. Εδώ όμως οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι, επειδή λένε πολύ μα όλοι αυτοί είναι τόσο άριστοι γνώστες του διαδικτύου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου και επίσης εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι μπορούν να βρουν κατάλληλους εγκληματίες και οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, δηλαδή εγκληματικού ενδιαφέροντος ως υπηρεσία, δηλαδή το crime as a service. Βρίσκω τον κατάλληλο άνθρωπο, υλοποιεί τεχνικά αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, γιατί αν σκεφτούμε για τους απατεώνες που είπατε πριν, είναι ίσως οι πιο έξυπνοι εγκληματίες που υπάρχουν. Και πάντα γινόταν αυτό. Είτε συμβατικά γινόταν οι απάτες, είτε τώρα που γίνονται διαδικτυακά. Γι' αυτό έχει αξία να υλοποιούνται τέτοιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι άνθρωποι. Όσο περισσότεροι ενημερώνονται, και αυτό το διαπιστώνουμε όταν καμιά φορά εκδίδουμε ένα δελτίο τύπου όπου αναδεικνύουμε μια μορφή απάτης για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ναι, βεβαίως. Γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω ότι παρότι έχουμε μια ενημέρωση για όλα αυτά τα κακά λογισμικά που προσπαθούν να μας παρασύρουν στο να πατήσουμε ένα σύνδεσμο και τα παίρνουμε στο κινητό μας, θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πιο πολύπλοκο, παρά τα αυτά βλέπουμε να εξακολουθούν να πέφτουν θύματα αρκετοί άνθρωποι. Άρα εσείς νιώθετε ότι υπάρχει μια ελλειματική ενημέρωση, το αποδίδεται στο ότι είναι τέτοιοι ρυθμοί της ζωής που όταν κάποιος βομβαρδίζεται,
έχει 50 mail την ημέρα. Και το ένα από αυτά είναι θα το πατήσει αφελώς, θα συνεχίσει γιατί βουίζει το κεφάλι του από χίλιες σκέψεις, το ίδιο και με το κινητό μας. Δηλαδή είναι και λίγο αμελής η συμπεριφορά μας. Το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι μόνο το πόσο έξυπνα θα μου έρθει ένα mail ή ένα μήνυμα στο κινητό μας, όπως σωστά είπατε. Είναι και το πόση δουλειά έχω, πόσο βιάζομαι, και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διαπιστώνουμε είναι ότι όλοι αυτοί οι εγκληματίες σε κάθε μήνυμα που στέλνουν βάζουν ένα κριτήριο ταχύτητας. Κλειδώνει ο λογαριασμός σου. Στα επόμενα 15 λεπτά βάλε τους κωδικούς σου. Οπότε λες και εσύ, εκείνη τη στιγμή βλέπεις ένα περιβάλλον που προσομοιάζει σε αυτό που εσύ εμπιστεύεσαι, με μια τράπεζα, ας πούμε, για παράδειγμα. Επομένως, είναι μονόδρομος για σένα. Λες, όχι, θα κλειδώσει ο λογαριασμός μου. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ένα γενικό κανόνα. Εγώ δεν μένω πολλές φορές στο modus operandi μιας συγκεκριμένης απάτης, με ποιο σκεπτικό. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι ποτέ καμία τράπεζα, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός δεν θα μας ζητήσει να επιβεβαιώσουμε τίποτα διαδικτυακά. Είτε διαδικτυακά είτε μέσω του τηλεφώνου μας. Επομένως, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα μας έρθει, ας κάνουμε μια επικοινωνία με το τραπεζικό μας ίδρυμα ή με τον οργανισμό που φαίνεται να μας έχει αποστείλει αυτό το μήνυμα και να μην κάνουμε καμία άλλη ενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς κατανέμεται ποσοστιαία. Με αυτά να αλλάζουν, φαντάζομαι, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά η εικόνα της στιγμής ποια είναι? Ότι δηλαδή τι είναι κυρίαρχο στην παραβατικότητα του διαδικτύου? Όπως καταγράφεται και στην έκθεση για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, συγγνώμη, την ΑΙΟΚΤΑ του 2021 της Europol, όπου απεικονίζεται εκεί όλη η κατάσταση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για όλες τις χώρες της Ευρώπης, και τα στοιχεία είναι παρόμοια και στη χώρα μας. Το κυρίαρχο είναι οι απάτες. Ένα πολύ σοβαρό επίσης αδίκημα είναι οι επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό καταπληροφοριακών συστημάτων, το λεγόμενο ransomware, από το ransom, από τα λύτρα, όπου σου κάνω μια επίθεση, κρυπτογραφώ όλα σου τα αρχεία και μετά σου ζητώ λύτρα για να σου δώσω τα κλειδιά από κρυπτογράφησης και μπορεί να πληρώσει και να μην τα πάρεις ποτέ. Εδώ οι αστυνομίες λένε σε όλο τον κόσμο ότι δεν πληρώνουμε. Άρα εδώ να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν ασπίδες προστασίας, δηλαδή υπάρχει ένα λογισμικό που προστατεύει τα πολύτιμα data εταιριών της ίδιας της πολιτείας. Φαντάζομαι οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται και σε συστήματα της πολιτείας. Βεβαίως. Οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται καταρχήν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί ο υπολογιστής μας να δέχεται χίλιες επιθέσεις, να τις αποκρούσουμε όλες και να μην γίνει τίποτα. Αλλά αν σε μία περίπτωση βρεθεί μια ευπάθεια, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ θα έχουμε αποκρούσει 999, εμείς θα είμαστε χαμένοι. Εδώ τι γίνεται? Οι ασπίδες προστασίας υπάρχουν κατάλληλα μηχανήματα, κατάλληλα λογισμικά αντιβάιρους. Απαιτείται να έχουμε ενημερωμένο το λογισμικό του υπολογιστή μας, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας και τα αντιβάιρους. Και επίσης το πιο σημαντικό από όλα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα, είναι το backup. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι το backup. Πόσο συχνά και να κάνεις backup? Κάθε εβδομάδα, ας πούμε? Ανάλογα τα δεδομένα. Αν είμαι ένα λογιστικό γραφείο που κάθε μέρα κάνω αρκετές αλλαγές, θα πρέπει να παίρνω κάθε μέρα. Και μπορώ να το κάνω και αυτοματοποιημένα. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι εδώ είναι ότι το backup το αφήνουν μόνιμα συνδεδεμένο, online. Το backup επηρεάζει το χακάρισμα και αυτό. Θα επηρεαστεί και το backup. Θα επηρεάσει οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή μας. Άρα έχουμε ένα ξεχωριστό δίσκο, λέτε, που κάνουμε. Ακριβώς. Αυτά στους κλάδους που δέχονται συνήθως επιθέσεις, κάνετε ξέχωρες ενημερώσεις? Δηλαδή φωνάζετε τους συνδικαλιστές των λογιστών των γραφείων αυτών να τους πείτε ότι ξέρετε κινδυνεύετε αν έχετε και πάνω τη σύνδεση? Εμείς κάνουμε πάρα πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις, συμμετέχουμε με στελέχη μας, ξεκινάμε από σχολεία, έχουμε κατάλληλο υλικό και ραδιοφωνικό για μηνύματα και τηλεοπτικό υλικό, αλλά και υλικό που μπορούμε να μοιράσουμε σε φυλάδια ή ακόμα και με παιχνίδια. Συμμετέχουμε και σε σχολικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να είναι περισσότερες από 300-350 κάθε χρόνο. Συμμετέχουμε και σε εκδηλώσεις επαγγελματικών φορέων και οργανισμών. Δηλαδή, όποιος μας ζητήσει ένα τέτοιο ζήτημα, αυτό ικανοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο πέρα από τις δράσεις τις κατασταλτικές έχει μια σειρά και δράση, υλοποιεί και μια σειρά δράσεων προληπτικών. Μάλιστα.
Και λοιπόν, είχαμε το τρίτο που ήθελα να σας πω, ο τρίτος πυλώνας, να ξέρετε, είναι εγκληματικότητας, είναι υπονογραφία ενηλίκων. Αυτό λοιπόν. Είχαμε μείνει. Είπαμε πρώτο είναι οι απάτες, από μικρές έως πολύ μεγάλες. Είναι το χακάρισμα, οι κυβερνοεπιθέσεις, ακόμη και στην ίδια την πολιτεία, στα συστήματα της πολιτείας. Και κατατάσσεται τρίτο η παιδική πορνογραφία. Δεν θα το έβαζα με τη ποσοστία, σειρά. Λέω. Ποσοστία, ναι. Ποσοστία, ναι, κατατάσσεται τρίτο. Με μικρή απόδοση. Φαντάζομαι όχι με τη σειρά σπουδαιότητα. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Κατατάσσεται τρίτο από άποψη στατιστική, αλλά με ελάχιστη διαφορά σε σχέση με τις επιθέσεις τύπου ransomware. Είναι πολύ κοντά δηλαδή. Ναι, παίζουν εκεί στα ίδια ποσοστά. Γιατί οι επιθέσεις τύπου ransomware, σκεφτείτε, αν μια μεγάλη επίθεση γίνει σε μια επιχείρηση με αρκετά εκατομμύρια τζίρου το χρόνο. Εκεί ο εγκληματίας θα αποκομίσει ένα πολύ μεγάλο όφελος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποσκοπήστε να πάρει χρήματα. Ενώ η πορνογραφία είναι λίγο διαφορετικό. Τι σημαίνει η παιδική πορνογραφία, να το ορίσουμε. Πορνογραφία είναι ενηλίκων. Το διακινώ εγώ ένα βίντεο, φωτογραφίες από ένα παιδάκι και όλο αυτό. Υπάρχει αυτό το σκοτεινό που λέμε διαδίκτυο, που όλο αυτό το πολλαπλασιάζει μετά, το κατευθύνει. Στους ανθρώπους. Όχι, μπορεί να γίνει διακίνηση και στο εμφανές διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να γίνει αποκλειστικά στο σκοτεινό. Απλά στο σκοτεινό παρέχονται κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν στην ανωνυμία. Δηλαδή είναι πιο δύσκολη η έρευνα των αρχών εκεί. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι γιατί κάποιος θέλει να σβήσει τα ύφη. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Όλο αυτό το υλικό μπορεί να είναι είτε φωτογραφίες όπως είπατε, είτε βίντεο, είτε να είναι ακόμα και παραγωγή. Αρκετοί άνθρωποι πληρώνουν, αρκετοί μπορούν να τα διακινήσουν και δωρεάν. Για προσωπική τους ευχαρίστηση. Ακόμα και αυτό όμως είναι παράνομο. Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ποιοι μιλούσαν με αυτό το 12χρονο κορίτσι που σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την πλευρά των αρχών το εκπόρνευαν ο 50χρονος και η μητέρα του. Εκεί θα φτάσουμε σε όλα τα ίχνη. Θα δυσκολευτείτε. Δεν θέλω να μου δώσετε στοιχεία της υπόθεσης. Το ρωτώ για κάθε τέτοια περίπτωση. Ναι, εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η υπηρεσία μου δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνοι. Εγώ το λέω για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Τεχνικά θα σας πω. Τεχνικά θα σας πω ότι οποιοδήποτε, είτε διαδικτυακά είτε μέσω μιας τηλεφωνικής συσκευής, επικοινωνεί με κάποιον, αφήνει ένα ίχνος. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι να καταφέρεις να εντοπίσεις αυτό το ίχνος. Γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, και τεχνικές απόκρυψεις που δεν χρειάζεται να τις πούμε. Μην τους τις μάθουμε, μην εκπαιδεύσουμε ακριβώς όπως το λέτε κι εσείς. Οι απατεώνες ή προσλαμβάνουν πολύ, πολύ καλούς hackers. Οι ίδιοι hackers κάνουν, στείνουν τις απάτες. Άρα εσείς απευθύνεστε σε έναν πολύ καλό hacker. Δηλαδή, του λέτε, έλα να αλλάξει στρατόπεδο. Ή δεν έχετε τα χρήματα για να αμυφθεί ένας hacker. Είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό που ρωτώ. Ξέρω ότι είναι έξω από τη λογική, αλλά η λογική θα έπρεπε να είναι αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που κάνουμε, όχι αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας. Έχουμε προσωπικό το οποίο διαθέτει γνώσεις και μηχανικών πληροφορικής και εξέτασης ψηφιακών πιστηρίων και ψυχολόγους όπου ασχολούνται με τα ανήλικα και οικονομολόγων που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα και τη γνωστή τεχνολογία blockchain στην παραγωγή κρυπτονομισμάτων. Μια τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται μόνο για τα κρυπτονομίσματα βέβαια, αλλά εκεί την συναντήσαμε και από εκεί αναδείχθηκε πολύ περισσότερο ήρθε μπροστά μας. Εμείς τι κάνουμε, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και εκπαιδεύεται ισότιμα με όλες τις άλλες αρχές. Συμμετέχουμε επίσης σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ομάδες εργασίας, είτε αφορά οικονομικό έγκλημα. Ακριβώς. Είναι μια διαρκής εκπαίδευση. Τώρα θα σας πω κάτι, όπως το σκέφτομαι, γιατί εγώ είμαι πάντα στην ελεύθερη αγορά. Έχετε ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο μηχανικό υπολογιστών για να μπορέσει όλα αυτά να τα αποκρούσει, να τα διερευνήσει, αν τελικά έχει πετύχει το στόχο του αυτός που κάνει την απάτη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πολύ ευάλωτος ένας καλά εκπαιδευμένος πληροφορικάριος, να το πω στη γλώσσα της αγοράς, όταν αμείβεται με 1000, με 1200, με 1500 σας λέω εγώ ευρώ το μήνα, όταν αυτά κάποιος του παράνομου διαδικτύου είναι το μεροκάματό του.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει αυτή. Να πω, δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να αμείβονται πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, αυτό. Αυτό ο κίνδυνο το να χάσει ένα τέτοιο στέλεχο, ναι, υπάρχει. Υπάρχουν στελέχη που έχουν αποχωρήσει. Απ' την άλλη, όμως, και η υπηρεσία παρέχει μια ασφάλεια. Είναι αυτή η μονιμότητα, το εργασιακό περιβάλλον. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με τον αξιακό κώδικα του καθενός. Δηλαδή, εκεί θα καταλήγω. Αν έχει ροπή προς το παράνομο, πιο εύκολα θα πας εκεί. Έτσι. Όχι, συνήθως δεν επιλέγουν, δεν αποχωρεί κάποιο. Όχι, πάνε σε μεγάλες εταιρείες. Ακριβώς. Να πάνε σε μεγάλη εταιρεία. Αυτό είναι λογικό. Λοιπόν, είπατε πριν κάτι που βλέπουμε δυστυχώς μεταξύ των παιδιών και θέλω να κλείσουμε με αυτό, να συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Να γίνονται δολοφονίες χαρακτήρων. Δηλαδή κάποιος να βγάζει από τα όρια του έναν άνθρωπο, να τον εξευτελίζει, να δημιουργούν ομάδες που να στοχοποιούν τον Σωτήρη, τον Βασίλη, την Ελένη, την Κωνσταντίνα και πάει λέγοντας. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, εδώ πως... Φτάνει πια όταν έχει γίνει ζημιά στα δικά σας χέρια? Δηλαδή παίρνει ένας απελπισμένος γονιός και λέει, βρήκα αυτά στο κινητό του παιδιού μου που 20 άνθρωποι ταυτόχρονα το εξευτελίζουν και το βρίζουν. Ναι, θα σας πω ότι εδώ το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που λέμε πάντα, είναι η επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που φτάνουν στην υπηρεσία μας, τα παιδιά αμέσως με το που συμβεί κάτι τέτοιο ενημερώνουν τους γονείς και οι γονείς προσέρχονται εκεί. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε το θέμα αυτό και με τον ψυχολόγο μας, ο οποίος σε πρώτο επίπεδο ανταποκρίνεται προκειμένου να μιλήσει με τους γονείς και με το παιδί, προκειμένου να ισορροπήσουμε λίγο τα πράγματα και να ξεκινήσει μετά η ποινική έρευνα. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιμένω σε αυτό είναι αυτό που τώρα είπα, ότι πρέπει τα παιδιά, πρέπει και οι γονείς να δίνουν αυτή την ελευθερία στο παιδί να τους μιλήσει για οτιδήποτε. Μην λειτουργούν με απαγορεύσεις. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το στοιχείο της επικοινωνίας, αλλά και επίσης πολύ σημαντικό είναι να καταγγέλλονται. Βλέπουμε τώρα τελευταία πάρα πολλές υποθέσεις να καταγγέλλονται. Σε αυτό βοήθησε και τηλεόραση ακόμα, όπου βλέπει ο πολίτης ότι καταγγέλλω και κάτι γίνεται. Ακριβώς. Κάτι γίνεται. Πιάστε κόκκινο, μην τσακωθούμε. Ναι, και δεν πρέπει πλέον να επιτρέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εξευρίσουν, να δυσφημίσουν, να εξευτελίσουν, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεδομένου το ότι η διαδικτυακή έρευνα είναι πολύ πιο χρονοβόρα, γιατί χρειάζεται να αναζητήσει σύγχυση σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Επομένως, όσο πιο νωρίς καταγγείλουμε, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθούν και οι διαδικασίες και θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Η αστυνομία κάνει συλλογή στοιχείων και η δικαιοσύνη αποδίδει. Ακούστε τώρα τι έχει η ατζέντα της εισήγησης του κυρίου Παπακώστα αύριο. Παγίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τρόποι προστασίας, προσωπικά δεδομένα, σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, αυτό που λέγαμε για το bullying, απάτες μέσω διαδικτύου, ψηφιακή υποκλοπή δεδομένων, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, ασφάλεια λογαριασμών, διαδικτυακά παιχνίδια και εθισμός, επίσης πολύ μεγάλο πεδίο. Πρέπει οι γονείς να είναι παρόντες στην αυριανή εκδήλωση, γιατί είναι απελπισμένοι οι γονείς, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει μια παγίδα οι ίδιοι στα παιδιά τους για να μην τους ενοχλούν. Είναι με ένα κινητό, με μια ταμπλέτα τα παιδιά σε μια γωνιά και κάθονται. Μα εγώ το βλέπω. Βλέπεις 4-5 παιδιά μαζί και δεν μιλούν μεταξύ τους. Δεν παίζουν όπως κάναμε εμείς οι δικές μας γενιές. Να βρουν μια χαζομάρα, να πουν χαζά πράγματα, να κάνουν κουιζάκια. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν μπορείς να έχεις πάντα μια μπάλα και να κλωτσάς. Αν πας να φας, και είναι όλα με τα κινητά. Η διαφορά εδώ, ξέρετε, ποια είναι σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Λένε ότι και παλιά βάζαμε στα παιδιά ένα βίντεο, ας πούμε, και παρακολουθούσε το παιδί. Εντάξει, ένα βίντεο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό ακριβώς αυτό. Το βίντεο ήταν και ελεγχόμενη η ταινία που θα έβλεπε και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Έτσι. Ενώ το κινητό είναι αδιάλειπτη λειτουργία. Θυμίζω ότι αύριο στις 6.30 το απόγευμα είναι Σάββατο απόγευμα. Άλλος λέει, εγώ θα μείνω σπίτι να ξεκουραστώ. Όχι. Αξίζει να ξεκουνηθούμε από το σπίτι, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Να κάνουμε, έχουμε όλη την υπόλοιπη μέρα και τους καφέδες και τα τσίπουρα. 6.30 ώρα να είμαστε στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας και ένα δικό μας κορίτσι θα είναι εκεί για να κάνουν πάνω κάτω αυτό που κάναμε εμείς σήμερα. Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει και κοινό, είναι πιο εύκολο, γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι, τροφοδοτεί την συζήτηση με θέματα. Γιατί μπορεί να μοιάζει και πιο ειδική περίπτωση,
Αλλά κάτι μπορεί να έχει ξεφύγει από την κουβέντα και πάντα βρίσκεται κάποιος που θα συνεισφέρει. Άρα θα το κάνετε κι εσείς διαδραστικό. Ναι, ναι, και έτσι αντιλαμβάνεσαι και ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον του κοινού. Γιατί να αρχίσω να μιλάω γενικά για διαδίκτυο, μπορεί εκείνο να μην απασχολεί, να έχει ένα άλλο ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή και έχει αξία να το απαντήσουμε κι αυτό. Περίφημα. Άρα θα είναι μια διαδραστική εκδήλωση που αξίζει να την ζήσετε αύριο στις 18.30 στο θέατρο, στο κλειστό θέατρο της Νέας Ιωνίας, στο Πολιτιστικό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Παπακώστα. Και εγώ ευχαριστώ.